κυβερνητικού μας σχεδίου, χωρίς όμως το πιο σημαντικό, που είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών. Επισημάναμε ότι χωρίς μείωση των φόρων, όλο το υπόλοιπο χάνει σε αποτελεσματικότητα και δεν πετυχαίνει την επανεκκίνηση της οικονομίας. Προτείναμε την πιο ισχυρή βάση για συνένεση. Τη συνένεση για επαναδιαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου. Με έμφαση, το ξαναλέω, στη μείωση των φορολογικών συντελεστών και τα υπόλοιπα μέτρα τόνωσης της οικονομίας. Σε συνδυασμό πάντα με τη μείωση της πατάλης του κράτους και της αποκρατικοποίησης. Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν έχει διάθεση για συνένεση σε επαναδιαπραγμάτευση. Άλλωστε, δεν είχε διαπραγματευτεί το μνημόνιο ούτε στην αρχή. Ο κ. Παπανδρέου μας είπε ότι συζητάει το φορολογικό μόνο αν πιστεί η Τρόικα. Το απάντησα ότι πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ μας πρώτα και ύστερα να πάμε να διαπραγματευτούμε με την Τρόικα. Δεν ήταν λοιπόν η δική μας διαφωνία ως τώρα που οδήγησε σε πλήρες αδιέξοδο. Και ασφαλώς, ακόμα κι αν εμείς συμφωνούσαμε, από εδώ και στο εξής, στην ίδια αποτυχημένη συνταγή, δεν θα άλλαζε τίποτα. Μετά από μια εβδομάδα καλλιεργούμενης στρατηγικής φόβου, ο Πρωθυπουργός ζήτησε σύνοδο πολιτικών αρχηγών χωρίς να υπάρχει κανένα καινούριο στοιχείο και ουσιαστικά χωρίς περιεχόμενο. Γιατί το μόνο που αξίζει να συζητήσουμε πια είναι το πώς θα επαναδιαπραγματευτούμε τους όρους του μνημονίου. Δεν προσυπογράφουμε μια πολιτική που ισοπεδώνει την οικονομία και διαλύει την κοινωνία. Δεν προσυπογράφουμε μια πολιτική που αποκλίνει όλο και περισσότερο από τους στόχους που θέτει για μας η Ευρώπη. Δεν δεχόμαστε εκβιασμούς που ακυρώνουν το νόημα και το περιεχόμενο της δημοκρατίας μας. Τι αξία θα είχε να συμφωνούσαμε εμείς με κάτι που διαλύει την ελληνική οικονομία? Διέξοδος για την Ελλάδα υπάρχει και είναι η επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου για να αναπνεύσει η ελληνική οικονομία.